Γεια σου, Βίρονα. Καλημέρα. Τι κάνεις? Μια χαρά, καλώς ήρθατε στον όμιλό μου. Ευχαριστούμε. Σε ενοχλούμε? Καθόλου. Με πιάσατε τη στιγμή που μπαίνω για προπόνηση. Πόσες ώρες κάνεις προπόνηση τη μέρα? Αναλόγως την περίοδο, από 3 έως 6 ώρες τη μέρα. Όλους τους μήνες? Όλους τους μήνες, χειμώνα, καλοκαίρι. Α, πότε αποφάσισες ότι σου ταιριάζει το windsurf? Από την αρχή, αλλά όταν ξεκίνησα να τρέχω και αγώνες και ειδικότερα όταν κέρδισα το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παίδων το 2000, εκεί αποφάσισα ότι είναι κάτι το οποίο θέλω να ασχοληθώ. Τι πρέπει να έχει κάποιος για να φτάσει ψηλά στο δικό σου άθλημα? Πρέπει να έχει σίγουρα πειθαρχία, επιμονή και προσήλωση στο στόχο. Ποιο σημείο θα ήθελες να βελτιώσεις ως αθλητής? Εκτός από τα σημεία που πρέπει να βελτιώσω σαν αθλητής μέσα στη θάλασσα, θέλω πολύ να βελτιώσω και την ψυχολογία μου σε πολύ σημαντικές διοργανώσεις. Ήταν η πέμπτη θέση στους Ολυμπιακούς στο Ρίο η καλύτερη ή η πιο δύσκολη στιγμή στην καριέρα σου? Σαν αποτέλεσμα θεωρώ πως ήταν η καλύτερη, αλλά ταυτόχρονα ήταν και μια πολύ δύσκολη στιγμή γιατί δεν κατάφερα να πετύχω το στόχο που είχα θέσει. Ποιος ήταν αυτός? Ένα μετάλλιο. Και τι σημαίνει ένα μετάλλιο για σένα? Σημαίνει τα πάντα. Είναι η απόλυτη επιβράβευση για έναν αθλητή Ολυμπιακών Αγώνων, ο οποίος όλη τη ζωή αγωνίζεται εντός και εκτός θάλασσας για να πετύχει το στόχο του. Ο πιο σοβαρός λόγος που σε έκανε να γυρίσεις στη σανίδα? Για να πετύχω το στόχο μου, φυσικά. Πόσο σημαντική είναι η στήριξη που έχεις από την B-Win στο δρόμο προς το Τόκιο? Είναι ό,τι πιο σημαντικό, ειδικά σε εμάς, που είναι ένα πολύ δύσκολο άθλημα ούτως ή άλλως, όπως είναι τα περισσότερα αθλήματα. Η στήριξη από έναν χορηγό, ώστε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το αγωνιστικό και προπονητικό μας πρόγραμμα, είναι ό,τι πιο σημαντικό μπορεί να έχει ένας αθλητής. Έχεις κάποιο πρότυπο? Πρότυπο φυσικά και έχω και είναι και ο προπονητής μου, ο Νίκος Κακλαμανάκης, ο πιο επιτυχημένος αθλητής ιστιοσανίδας παγκοσμίως. Τι έχεις μάθει από τον νέο σου προπονητή? Έχω μάθει πολλά μυστικά, αν μπορούσαμε να πούμε, του αθλήματος, αλλά κάτι στο οποίο δουλεύουμε μαζί και έχουμε δώσει πολύ μεγάλο βάρος είναι η ψυχολογία μου. Τι σε φοβίζει περισσότερο στο δρόμο προς το Τόκιο? Οι δυσκολίες που συναντάμε εκτός νερού. Δύναμη από πού παίρνεις? Δύναμη παίρνω από τους ανθρώπους μου, από την οικογένειά μου, από τη γυναίκα μου, από το παιδί μου, τη μικρή μου κορούλα και κυρίως από το συγγενικό μου κύκλο. Όταν μπαίνεις στη θάλασσα, τι αισθάνεσαι? Απόλυτη ελευθερία. Και κατά τη διάρκεια του αγώνα, τι σκέφτεσαι? Μόνο τον αγώνα, τίποτα άλλο. Από τον πρωταθλητισμό, τι έχεις κερδίσει και τι έχεις χάσει? Από τον πρωταθλητισμό έχω κερδίσει εμπειρίες ζωής και θα μπορούσα να πω ότι έχω χάσει ελεύθερο χρόνο. Αν δεν ήσουν πρωταθλητής, τι θα ήσουν? Δεν ξέρω. Για την προσωπική σου ζωή μένει χρόνος? Μένει, αλλά είναι ελάχιστος. Στον ελεύθερο χρόνο σου τι κάνεις όταν έχεις? Μ' αρέσει πάρα πολύ να βγαίνω για φαγητό με τη γυναίκα μου και με φίλους μου και να πηγαίνω για σινεμά, να πηγαίνω να δω καμιά ταινία στο σινεμά. Το αγαπημένο σου σημείο στην πόλη? Η Βάρκιζα και η θάλασσα. Στις διακοπές κάνεις windsurf? Να πω την αλήθεια, προσπαθώ να τα αποφύγω γιατί κάνω όλο το χρόνο windsurf. Ποιο είναι το καλύτερο μέρος στον κόσμο για windsurf? Από όλα τα μέρη που έχω δει παγκοσμίως, θα πω και πάλι η Ελλάδα. Και η καλύτερη ώρα για να μπει στη θάλασσα? Από τη στιγμή που ανατέλει ο ήλιος μέχρι να δύσει. Πες μας τρεις ορολογίες στο windsurf που πρέπει να μάθουμε, πολύ γρήγορα. Τις βασικές πλεύσεις θα έλεγα, όρτσα, πρίμα και πλαγιοδρομία. Και πώς θα έπιθες κάποιον να αφήσει τις ρακέτες στην παραλία και να ξεκινήσει το windsurf? Θα έκανα μία εντυπωσιακή φιγούρα ώστε να τον εντυπωσιάσω και να σκεφτεί τι είναι αυτό το windsurf και πώς μπορεί να ασχοληθεί. Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ. Σε αφήνουμε να κάνεις την προπόνησή σου. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.